Ξέρετε ότι ανταποκριθήκαμε αμέσως στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων για συνάντηση με τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς στα μπλόκα. Και το ΚΚΕ επίσης ξέρετε και τις θέσεις του, τη σταθερότητα που έχει για την υποστήριξη της ελληνικής αγροτιάς με βάση τα συμφέροντά της για να ζει στον τόπο της και να καλλιεργεί, και βεβαίως την πλήρη υποστήριξη σε όλα τα δίκαια αιτήματα, γιατί τα θεωρούμε δίκαια αιτήματα της αγροτιάς όπως και των εργαζομένων της χώρας μας, όλων των λαϊκών οικογενειών. Και φυσικά σε προτεραιότητα βάζουμε τα θέματα που τίθεται από την Πανελλαδική Συντονιστική των Μπλόκων και από τους Αγροτικούς Συλλόγους, δηλαδή ότι είναι επιτακτικό ζήτημα να περιοριστεί το κόστος παραγωγής. Πρέπει να μειωθεί άμεσα. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη η παραγωγή, ο αγρότης να καλλιεργήσει όταν το κόστος έχει εκτιναχθεί. Και αυτό θα γίνει και με το αφορολόγητο πετρέλαιο, που μπορεί να υπάρξει αφορολόγητο πετρέλαιο. Είπατε πριν τι κάνουν στους βιομήχανους. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο στους εφοπλιστές. Λοιπόν, πώς μπορεί για τους εφοπλιστές και δεν μπορεί για τον Έλληνα αγρότη, ο οποίος είναι αυτός που παράγει ό,τι τρώμε εμείς οι υπόλοιποι, ό,τι τρώει η Αθήνα, ό,τι τρώει η Θεσσαλονίκη, ό,τι τρώει όλη η Ελλάδα, και ποιοτικά και ποσοτικά επαρκή προϊόντα. Και τα δίνει στους εφοπλιστές. Επίσης, τα ζητήματα που τίθενται με την αναπροσαρμογή της ρήτρας, η ρήτρα αναπροσαρμογής για το ρεύμα, ειδικά για το αγροτικό ρεύμα, η οποία πρέπει να μειωθεί αμέσως, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η επιδότηση επίσης των εφοδίων, όλα αυτά που χρειάζεται ο αγρότης για να καλλιεργήσει και των μέσων που διαθέτει, μπορεί να επιδοτηθούν. Η κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη, πάλι σε εφόδια, σε μέσα κλπ. Το ζήτημα το ότι πρέπει να λυθεί το θέμα με την κακοκαιρία, με τις άσχημες φυσικές συνθήκες που υπάρχουν και τις καταστροφές που βιώνει πρώτα απ' όλα η αγροτιά. Και εδώ μπορούν να πάρθουν μέτρα και με υποδομές που πρέπει να φτιαχτούν, να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα, να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα που ζητάτε, ειδικά με τον ΕΛΓΑ, που πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός και η αποζημίωση και η ασφάλιση και η αποζημίωση να γίνεται στο 100% της παραγωγής. Και φυσικά τα ζητήματα από εκεί και πέρα που έχουν να κάνουν με το ίδιο, με τις ίδιες τις τιμές, οι οποίες πρέπει να είναι εγγυημένες, πρέπει να είναι μεγαλύτερες, βεβαίως να τις τρώει φτηνά, να τρώει φτηνά ο καταναλωτής, αλλά όχι να ταλιμένονται όλο αυτό τον κόπο της αγροτιάς ο έμπορος, το σούπερ μάρκετ, ο μεγαλέμπορος, ο καπιταλιστής και πάει λέγοντας, και οι μεσάζοντες οι διάφοροι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Σημαίνει ότι έχει την πολιτική βούληση, τη θέληση και το πρόγραμμα το οικονομικό να το κάνεις αυτό. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Στις 23 Νοεμβρίου, την περασμένη, πριν δύο μήνες ουσιαστικά, πριν ξεκινήσετε τις μαζικές αυτές κινητοποιήσεις, καταθέσαμε σαν κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Βουλή τρεις τροπολογίες που αφορούσαν αυτά. Την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, για τη μείωση του ρεύματος, για το ΦΠΑ, για το ένα, για το άλλο, για το πετρέλαιο κλπ. Όλα τα κόμματα αρνήθηκαν να την ψηφίσουν. Όλοι. Όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή μεθαύριο θα έρθει ο κύριος Τσίπρας εδώ, θα έρθουν και τα άλλα κόμματα, πιθανόν ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω οι άλλοι. Ρωτήστε τους γιατί στις 23 Νοεμβρίου στη Βουλή τις τρεις προτάσεις, τροπολογίες του ΚΚΕ που ήταν υπέρ των αγροτών δεν τις ψηφίσατε και κάνατε μόκο και σηκωθήκατε και φύγατε. Έτσι, μπράβο, να λοιπόν, αυτά, γιατί αυτό το πράγμα. Το ίδιο βέβαια και η κυβερνητική πλειοψηφία. Άξι.
Γιατί μην πούν ότι και όλοι μαζί να ψήφιζε γιατί οι πολίτες δεν θα πέρναγε γιατί η πλειοψηφία είναι Νέα Δημοκρατία, και αυτό ισχύει βέβαια. Αλλά και οι κυβερνητικοί βουλευτές από εδώ που περιδιαβαίνουν της Νέας Δημοκρατίας, βάλτε τους κάτω και πέστε αυτά τα 2-3 ζητήματα, την επιδότηση, τη μείωση στο ρεύμα, το ένα το άλλο, γιατί δεν τα ψηφίζετε. Ή όπως συμφωνείτε, ένα από τα τρία τουλάχιστον, ένα να ψηφίσετε από αυτά. Δεν ψηφίσαν τίποτα. Θέλαμε να λέω τώρα αυτή την πρόταση. Γραπτό, αν μπορείτε. Θα σας τη δώσω, μα θα σας δώσω την ίδια την τροπολογία. Δεν υπάρχει θέμα. Μα την έχετε κιόλα, δεν είναι. Μα την έχουμε δώσει ήδη στην Επιτροπή των Βλόγων. Και μπορεί να τη δούμε. Είναι και δημοσιευμένη. Στα πρακτικά της Βουλής είναι μέσα. Δεν είναι εύκολο είναι αυτό να την πάρετε. Και καλό θα κάνει η κομματική οργάνωση, αν με ακούει κανένας εδώ που είναι η σύντροφη από τη Λιβαδιά, να την τυπώσουν, να τη μοιράζουν για να δείτε ακριβώς τι λέει. Και να δείτε και τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Για να δούμε. Τη Δευτέρα έχουμε καταθέσει ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος επίκαιρη ερώτηση προς την κυβέρνηση, πάλι στον Υπουργό. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση, την κάναμε επίκαιρη ακριβώς για να αναγκαστούν να τη συζητήσουν τη Δευτέρα. Να δούμε τι θα πούνε. Ακούστε τι και αυτοί. Και ακούστε και εμάς τι λέμε. Ακούστε και τους άλλους τι λένε. Γιατί πολλές υποσχέσεις γίνονται γενικού περιεχομένου, αλλά στο διατάφτα, όταν πρέπει να περάσει ο νόμος, η τροπολογία, που είναι εκεί που θα σηκώσει το ξερό του ο βουλευτής και θα ψηφίσει μέσα στη Βουλή, κάνουν μόκο. Ή καταψηφίζουν, ή δεν ψηφίζουν, ή σηκώνονται και φεύγουν. Τέλος πάντων, μη σας τρώω χρόνο, ούτε είναι της ώρας. Απλά θέλω να τα ξέρετε αυτά τα ζητήματα. Εμείς παλεύουμε για όλα τα θέματα. Μας βάλανε αλλού, για παράδειγμα, για το Τσίπουρο, την Τσικούδια, άλλη ιστορία αυτή. Για τους διήμερους αμπελουργούς, τους αποστακτήρες που ουσιαστικά απαγορεύουν και θα έχουν μείωση τώρα στην αμπελοκαλλιέργεια. Γιατί παίρνουν πίσω την άδεια. Ενώ πρέπει να επαναφέρουν ξανά, πάει η κυβέρνηση να περάσει διάταξη γι' αυτό. Δεν ξέρω εγώ πόσα αμπέλια έχετε εδώ ή πώς έχουν καζάνια, γιατί είναι και αγρότες που έχουν μικρή, δεν τα έχουν εμφιαλώσει, δεν είναι βιομήχανοι και τους βάζουν οι βιομήχανοι που παίρνουν πολλά από τον αγρότη επίσης, να περάσει τέτοια διάταξη και να αλλάξει το άρθρο 82 του Τελειολουνιακού Κώδικα. Και καταργείται το παραδοσιακό Τσίπουρο, καταργείται για την Κρήτη παραδοσιακή Τσικουδιά και πάει λέγοντας. Μα αυτό θα μετακυλιστεί το πρόβλημα στον αγρότη μετά, όταν θα μειωθεί η παραγωγή. Και από αυτή τη σκοπιά όλα τα ζητήματα πρέπει να ανοίξουν και να συζητηθούν. Μπορεί να μην είναι της ώρας τώρα για τα συγκεκριμένα ειδήματα. Εντάξει, δισεκατομμύρια και για αυτά έχουμε. Δεν τους φτάναν τα 18, πήραν άλλα 6. Να πληρώσουμε άλλα 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τους Γάλλους τους γιούς. Ενώ για τους αγρότες δεν υπάρχουν χρήματα, εκεί είναι το ζήτημα. Και βεβαίως όλα τα ζητήματα η Ελλάδα μπορούσε να είναι, γιατί και ορυκτό πλούτο έχει, είπατε για το λιγνίτι. Δεν έχουμε και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Και το κλείνουν το λιγνίτι με την αιτιολογία τα πράσινα άλογα που λέμε. Ότι θέλουν την πράσινη οικονομία, τώρα βρήκαν την πράσινη οικονομία. Όπως, γραμματέα, όπως όταν χρειάστηκαν, όταν ξεκίνησαν, ήθελαν να κλείσουν τα δημόσια νοσοκομεία και αναγκάστηκαν μέσα στην πανδημία για να μην πεθάνει ο κόσμος να τα ανοίξουν. Και τώρα σε τέτοια κρίση θα ξαναναγκαστεί να ανοίξει το εργοστάσιο του Λιγνίτη. Δεν γίνεται δηλαδή να πεθάνει ο κόσμος χωρίς ενέργεια και να έχουμε εμείς, γιατί έχουμε υπογράψει σε κάποιους, βλέπετε τις ανεμογεννήτριες, και θα χάσουμε το ρεύμα απλά για να πληρώνουμε τους δαβατζίτες της ενέργειας. Το πρόβλημα, υπάρχουν και κάποια τοπικά εδώ θέματα, γραμματέα. Η Κοπαίδα είναι ένας βούρκος. Έργο έχει να γίνει πάνω από 50 χρόνια. Ποτίζουμε όπως ποτίζαν οι παππούδες μας όταν ανακαλύφθηκαν οι μηχανές πετρελαίου. Εκατομμύρια κυβικά νερού πάνε χαμένα μέσα στα χωμάτινα αυλάκια, γιατί δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο. Και πρέπει να καταγγελθεί και η περιφέρεια, δεν έχει γίνει ένα έργο ουσιαστικό για τη μείωση κόστους παραγωγής. Αφού θέλουν ένα 70 πετρέλαιο και θέλουν εκεί το ρεύμα, γιατί να μην έχει γίνει? Έχουν περάσει πόσα πακέτα του Ζακ Ντελόρ και πιο πριν στο να γίνει ένα έργο υποδομής από πουδήποτε να χρηματοδοτηθεί, από το κράτος το ίδιο, να υπάρχει ένα κλειστό σύστημα άρδευσης στην Κοπαίδα. Πόσα χρήματα παίρνουν το χρόνο? Πόσα χρήματα παίρνουν από τον οργανισμό Κοπαίδος, πού πάνε όλα αυτά?
αναδασμοί εδώ στον Αγιώργη, δίπλα σε χωριά, 2 και 3 στρεμάτων. Και είμαστε το 2022. Μια γραφειοκρατία τόσο αγγυλωμένη, που για να καλέσεις έναν αγρό, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα αγροτικά χέρια, γραμματέα. Πολύ μεγάλη έλλειψη. Στο να καλέσουμε έναν άνθρωπο από ξένη χώρα να δουλέψει για μας 6 μήνες, τρώμε 6 μήνες στα γραφεία και ο άνθρωπος δεν έρχεται. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα παραγωγής. Ειδικά η βιωτεία είναι εγκατελειμμένη στη μοίρα της. Το μόνο που υπάρχουν είναι 2-3% να φτιάχνουν ανεμογεννήτριες και τεράστια, όταν σας λέω τεράστια, φωτοβολταϊκά πάρκα. Στο Παρόρι 5.000 στρέμματα. Στο Κάστρο 2.500 στρέμματα. Μέσα στην Κοπαΐδα, γη που φυτρώνει άνθρωπος, στην κυριολεξία, να εγκλωβίζονται χιλιάδες στρέμματα χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Απλά πάει οποιοδήποτε επενδυτής, κλείνει το χωράφι αυτό για να ρίξει μία άδεια, χωρίς τη συγκατάθεση. Όλα αυτά πάει για ερημοποίηση η Κοπαΐδα. Και η κυβέρνηση αλλά και η περιφέρεια τα καπακώνει. Είναι αυτά τα τοπικά προβλήματα. Να σου πω κάτι, δεν είναι τοπικά. Είναι η λογική τους τέτοια. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Κοίταξε να δεις. Την προηγούμενη εβδομάδα ψήφισε η Βουλή τον αναπτυξιακό νόμο. Εκεί ο τσακωμός όλος γινόταν ανάμεσα κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ για το πού θα μοιραστούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί ήταν. Σε ποιους ομίλους. Και μιλάμε για μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Ούτε ένα ευρώ δεν υπόθηκε, για παράδειγμα, για την αγροτιά. Δεν υπόθηκε για έργα που αφορούν όλους τους κατοίκους. Δεν αφορούν μόνο τους αγρότες. Για έργα υποδομής που λες. Πίσω σας, γραμματέα. Δεν τους πειράζει δηλαδή ούτε η γραφειοκρατία ούτε τίποτα η καθυστέρηση. Θέλουν και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Ακριβώς. Γιατί είναι επιλογή τους. Αν κοιτάξετε πίσω σας. Αυτό πρέπει να δούμε. Δηλαδή. Αυτό εδώ είναι δημόσια δασική έκταση. Ναι. Παραχωρήθηκε σε ιδιώτη και γίνει ένα πάρκο φωτοβολταϊκό τεράστιο. Δεν φαίνεται όλο. Ναι. Θα μπορούσε να το έχει ο Δήμος, γιατί εκεί είναι οι γεωτρήσεις του Δήμου. Ναι. Και να ποτίζουν με τζάμπα ρεύμα οι αγρότες κάτω στον κάμπο. Υπάρχει μια απαξίωση από την κυβέρνηση, έτσι, με ένα σχέδιο όσον αφορά τα μήνυα υψηλών, να μην παίζουν τους αγώνες αυτή τη στιγμή των αγροτών. Έτσι. Και όλοι μας εδώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο, το τοπικό κανάλι μας υποστηρίζει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, όλα τα υπόλοιπα, με συγκεκριμένο δηλαδή πρόγραμμα απαξίωσης, για επίτηδες, για να μην μάθει κοινή γνώμη των Αθηνών, ειδικά των μεγαλοπόλεων, τον αγώνα αυτό που κάνει ο αγρότης, και όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τα νοικοκυριά. Κανένας πολιτικός δεν έχει περάσει από εδώ να δει τα χάλια που μας καταντήσανε. Η ανεργία, πού είναι τα παιδιά μας, αυτά τα παιδάκια που γεννιούνται τώρα. Τι θα πούνε αύριο μεθαύριο. Οι πολιτικοί περάσανε, κύριε Πουτσόμπα, απλά δεν ακουμπήσανε. Το ξέρω. 50 χρόνια και αυτή η δουλειά. Μην νομίζετε, άμα σας λένε ότι δεν τα ξέρουν τα προβλήματα και εδώ στην Κοπαΐδα, λένε ψέματα. Εννοείται. Όλοι τα ξέρουν. Και όλοι έχουν περάσει, και όλοι έχουν συγγενείς, φίλους, αγρότες που μένουν εδώ, πώς δεν τα ξέρουν. Το θέμα είναι τι κάνουν. Τι κάνουμε. Δεν θέλουν να κάνουν. Το ζήτημα είναι να κλιμακώσουμε τον αγώνα και να υπάρξει και μια προβολή ώστε να καλέσουμε όλο τον κόσμο, όπως το είπαν και άλλοι συναγωνιστές εδώ πέρα. Πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι ο αγώνας αυτός είναι κοινός. Δεν παλεύουμε για μας, δεν παλεύουμε μόνοι μας. Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του λαού. Το βλέπουμε, το ζούμε στο πετσί μας κάθε μέρα που περνάει. Λοιπόν, για να πω και κάτι για τα μέσα ενημέρωσης, τα κανάλια, για να τα ακούσουν και να τα πάρουν, ακολουθούν μια τακτική. Μια τακτική είναι να μην λένε κουβέντα, αποσιώπηση πλήρη. Κάνουν αγώνα, είστε εδώ μαζεμένοι με τα τρακτέρ, λέτε αλήθειες, τα θάβουν αυτά. Άλλη τακτική, όταν λένε κάτι, είναι να βάζουν τη συκοφαντία μέσα. Πολύ σωστά. Ότι είναι τέτοιοι, είναι αλλιώτικοι, ναι, ναι, οι αγρότες κάνουν εκείνο, είναι λοποδίτες, διάφορα τους λένε. Ναι. Λοιπόν, τα λένε αυτά. Κάνουν τη συκοφαντία, δηλαδή προβάλλουν τη συκοφαντία. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τι άλλο κάνουν, προβάλλουν. Μας είπανε... Πότε θα πάθει ο τάδε άνθρωπος που θέλει να πάει σπίτι του και δεν τον αφήνουν επειδή κλείνουν τα μπλόκα τους δρόμους. Αρχίζει μετά άλλη συκοφαντία. Λοιπόν, και φέρνουν τα ΜΑΤ, χρησιμοποιούν τον αυταρχισμό. Δηλαδή,
και όπου αυτό ρίχνουν και ξύλο ή εμποδίζουν να αγωνιστείς με ανεβασμένες μορφές πάλης που είναι οι μόνες που μπορεί να τους πιέσουν αυτούς που έχουν την εξουσία. Γιατί μόνο έτσι πιέζεις. Σας παρακολουθάω εντατεκάει σας, κυρίως εσάς. Και θέλω συγχαρητήρια, μπράβο σας. Αλλά πρέπει να παλέψουμε όλοι όμως για σας να μπορείτε να κι εσείς να έχετε το πάνω χέρι. Γιατί θέλουν κάποιο τύπημα. Αν πήρε πρωτοβουλία η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ένας λόγος ήταν αυτός. Γιατί μαζί με εσάς και οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό θα έρθουν και οι κάμερες, όπως ήρθαν καλή ώρα, για να αναδείξουμε. Γιατί δεν έρχεται κανένας, μα κανένας. Όλα τα μεγάλα τα κανάλια τα Πανελλαδικής, το μόνο που τους λένε για 2 δευτερόλεπτα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι αγρότες στον δρόμο. Η λάσπη είναι στον ανεμιστήρα. Δεύτερη ατάκα από τον κύριο Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά τα 10.000 τρακτέρ που έχουν βγει στην Ελλάδα είναι όλοι επαγγελματίες διαδηλωτές. Ναι. Ότι είμαστε επαγγελματίες διαδηλωτές για τον κύριο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα τρακτέρ δηλαδή τα έχουμε αγοράσει από διαδηλώσεις. Όλα αυτά τα συνεργεία, όλος αυτός ο κόσμος ζει από τις διαδηλώσεις που κάνουμε εμείς. Ας μάθουμε να παλεύουμε. Ναι, ο αγώνας είναι. Στον δρόμο γίνεται. Μην νομίζεις ότι στη Βουλή. Στον δρόμο στη Βουλή δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Δεν είναι όλα απέξω. Εδώ στον αγώνα είναι. Έχει δίκιο ο συνάδελφος. Έχει δίκιο. Στον αγώνα είναι. Γι' αυτό που γίνεται όμως ποιος θέλει. Και θέλει να είναι όλοι ενωμένοι. Να είστε ενωμένοι και με τους εργάτες και με τους επαγγελματίες και με τις γυναίκες. Και... Εκτός από αυτούς τους κυρίους στη Βουλή είναι και η περιφέρεια και οι δήμοι που ανήκουν σε αυτό. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Γιατί κατεβαίνει στρώμα στρώμα αυτό. Είναι το τοπικό κράτος. Είναι και το τοπικό κράτος που ελέγχει τα πάντα. Δηλαδή δεν αφήνουν να αναπτυχθεί τίποτα. Από τον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη και στον Υπουργό. Δεμένο πολύ καλά για αυτό το 5% που σας είπα πριν. Και άγιος Δήμαρχος Λιβαδιάς δεν έχει περάσει καν από εδώ να δει ποιοι είμαστε, τι λέμε. Και τα μπαγαζιά έχουν κλείσει όλα. Ναι. Ούτε η περιφέρεια έχει περάσει από εδώ. Πριν από κάθε εκλογές μας ξέρουν έναν ονομαστικά. Μας παίρνουν έναν τηλέφωνο. Όταν μένουμε χωρίς νερό, ότι δεν καλλιεργούμε, όταν πνιγόμαστε, όταν καταστρεφόμαστε, δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο να πει τι κάνεις, τι έγινε η περιοχή σου. Γι' αυτό είναι και καιρός. Έχεις δίκιο, αλλά είναι καιρός να βγάλουμε συμπεράσματα όλοι. Και πρέπει να τα βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα. Μέσα από τον αγώνα βγαίνουν τα συμπεράσματα. Βέβαια μέσα από τον αγώνα. Πού, μόνο άμα κάθεσαι στον καναπέ ή αν περιμένεις μόνο από τους βουλευτές ή από τη Βουλή, τρέχα γύρευε, δεν θα γίνει τίποτα. Στον αγώνα μέσα να γίνουν και οι συζητήσεις, να υποθούν και οι διαφορετικές απόψεις. Γιατί οι άνθρωποι μας, ο καθένας έχει την άποψή του. Τη συζητάμε, Σεβαστή. Καταλήγουμε όμως σε κάποια αιτήματα, σε ένα περιεχόμενο του αγώνα μας, με τις μορφές που επιλέγουμε και προχωράμε. Αυτό είναι. Εδώ... Και ενωμένοι όλοι οι αγρότες, αλλά ενωμένοι και με τα άλλα κοινωνικά στρώματα. Γιατί σας είπα και από την αρχή, ξέρετε ότι εσείς παράγετε αυτόν τον πλούτο. Εσείς παράγετε αυτό που τρώει ο άλλος, που πάει και αγοράζει στη Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε τα αγοράζει και πάει και θρέφει την οικογένεια. Άρα λοιπόν αυτός έχει συμφέρον να υποστηρίξει τον αγρότη και εσύ έχει συμφέρον να υποστηρίξει τον εργάτη, τον επαγγελματία, τον ξεχωριστό και όλοι μαζί ενωμένοι να κάνουμε αυτή τη συμμαχία για να πάμε μπροστά. Αλλά κάτω στο δρόμο, μέσα στο σύλλογο, στο χωριό, στην πόλη όπου είναι ο καθένας. Εκεί είναι το θέμα. Μήπως στην προκειμένη περίπτωση έχουν κάποιο άλλο συμφέρον από κάπου παραπέρα για να μας σβήσουν εμάς. Τι δείχνει όλη αυτή η... Τώρα πας μια διαφορία. Μεγάλη κουβέντα που τα λέγαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για κάποιους μεγάλους, μεγάλα μονοπόλια που ενδιαφέρονται, πολυεθνικές και άλλα εδώ, που έχουν εδώ και πολλά χρόνια πατήσει το ποδάρι τους και συνεργάζονται και οι ντόπιοι. Βεβαίως, γιατί τους πειράζει ο μικρός, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο αγρότης, αυτός που δουλεύει και ο ίδιος, δουλεύει και η οικογένειά του και προσπαθεί να επιβιώσει. Θέλει να τα συγκεντρώσει όλα. Πας και του λες ότι εδώ καταστρεφόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε, προσπαθούμε για το λαό, γιατί είμαστε ο κορμός της χώρας και βλέπεις μια ειρωνία. Συνεχίζουμε εδώ, έτσι, με όσες δυνάμεις έχουμε. Θα τους περιμένουμε. Νομίζουν θα ότι με αυτούς τους τρόπους εμείς θα κάνουμε πίσω
επειδή κουραστήκαμε, έτσι. Επειδή, χίλια έτσι, επειδή. Έτσι.